Έστειλε η εγγονή του Λιμιού. Ναι. Τη βλέπεις, είναι... Το 30. Τη δεκαετία του 30, ναι, τα Μεσοπόλεμος. Ο Λιμιός πέθανε το 1942. Αυτή είναι η φωτογραφία του 1935, τότε που χτιζόταν το... Και εδώ είναι μια φωτογραφία της δεκαετίας του 70, τότε που ήταν βενζινάδικο απέναντι. Αυτό το κτίριο επιτάχθηκε από τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και ήταν σταθμός χωροφυλακής. Και συνέχισε να είναι σταθμός χωροφυλακής και μετά την απελευθέρωση. Παραδόθηκε πίσω στους έννοικους, στην κόρη του Λιμιού, γιατί ο Λιμιός είχε πεθάνει, τη δεκαετία του 50. Και στη διάρκεια και της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου ήταν χώρος όπου κρατούνταν κάποιοι κρατούμενοι. Μάλιστα, αν θα πάμε εδώ στις πόρτες, έχουν μείνει αυτά που γράφανε οι κρατούμενοι. Τώρα τα έχουμε κρατήσει και φαίνονται. 1949. Μπορείς να παίρνεις. Η φυλακή είναι μάνα μου. Η πόρτα Παναγιά μου και τα ψηλά παράθυρα η μόνη συντροφιά μου. Η δεκαετία του 60, 70 και 80 έμεινε μεγάλη πια γυναίκα, η κόρη του Λιμιού, η οποία όμως, επειδή αυτό το κτίριο, ο μεσαίος όροφος και ο πάνω όροφος είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, η γυναίκα φοβότανε. Έλεγε ότι άκουγε στην κόρη της, στην εγγονή του Λιμιού, ότι άκουγε φωνές και κραυγές και δεν ήθελε να ανέβει πάνω και ζούσε κάτω στα υπόγεια μέχρι που πέθανε. Όπου και στη συνέχεια βέβαια στο τέλος της δεκαετίας του 90 το αγόρασε ο Δήμος τότε Αγίας Παρασκευής και το έκανε Δημαρχείο.